Στην Αθήνα αυτό το σπίτι θα έκανε πολύ πιο ακριβότερο, αλλά θα ήταν στην Αθήνα. Τα δίνεις τα λεφτά και δεν αγκομαχάς δηλαδή. Σαφώς, σαφώς. Δεν αισθάνεσαι, ρε παιδί μου, ότι έχουν υπερτιμολογήσει πράγματα. Και αυτό μου κάνει καλό, να σου πω την αλήθεια. Στην Καστοριά τι δεν βλέπεις? Στην Καστοριά όταν ήρθα ήμουν σαν τον Ηλίθιο. Όλα τα βλέπα ωραία. Μα όλα όμως, δηλαδή, τι να σου πω. Κουτσουλιά που λέγα, πω τι ωραία κουτσουλιά που είναι αυτή. Κάποια στιγμή πέρασε λίγο καιρός και άρχισα να βλέπω τα λάθη που έχει η Καστοριά ή αυτά που ίσως θέλουν διόρθωση ή θέλουν διόρθωμα. Βλέπω και στραβά που έχει η Καστοριά. Πες μου ένα που σε ενοχλεί. Ότι οι άνθρωποι της Καστοριάς δεν ενδιαφέρονται για την Καστοριά. Δεν ενδιαφέρονται πολύ για την Καστοριά. Την έχουν λίγο δεδομένη. Και αυτό λίγο με εκνευρίζει. Αλλά επειδή στην Αθήνα γρίνιαζα συνέχεια, έλεγα με ενοχλεί αυτό, με ενοχλεί εκείνο, με ενοχλεί το άλλο. Αποφάσισα ότι εδώ πέρα δεν πρέπει να γρινιάζω τόσο πολύ και να κάνω πράγματα. Είναι αυτό το κομμάτι που σου έλεγα ότι εδώ πέρα προσπαθώ να προσφέρω πράγματα γιατί μπορώ να το κάνω. Ενώ στην Αθήνα δεν μπορούσα να το κάνω. Με ενοχλούν πολλά πράγματα. Αλλά το πολεμάω. Και πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να μείνω στη γρίνια, αλλά να φύγω λίγο πιο πέρα. Αυτό που έχει η Καστοριά, και λέω η Καστοριά γιατί είναι μια μικρή πόλη, δεν είναι μεγάλη πόλη, είναι ότι δεν έχει καταναλωτικό οργασμό. Οι άλλες πόλεις έχουν. Οι μεγάλες πόλεις αναγκαστικά σου βγάζουν πράγματα, σου λέει πάρε με, πάρε με, πάρε με. Στην Καστοριά δεν έχεις τίποτα να δεις. Ως διαφημιστής έχεις και λίγο ενοχές. Για ποιο πράγμα? Αφού είσαι στον κόσμο σε καταναλωτικό οργασμό. Νομίζω ότι. Όχι, ενοχές δεν έχω. Κοίταγα τουλάχιστον να μιλώ πολλά ψέματα σε αυτό. Κοίταγα να το φέρω εκεί που εγώ θα μπορούσα να το υποστηρίξω κιόλας. Άλλωστε, στη διαφήμιση, αν πεις πολλά ψέματα, σε παίρνουν χαμπάρι. Κοιτάς να πλησιάσεις την αλήθεια, απλά να την ομορφύνεις όσο γίνεται περισσότερο. Δεν θα μπορούσα να υποστηρίξω κάτι που δεν θα πίστευα ότι είναι αληθινό. Ψέματα μου λες τώρα. Ορίστε. Δεν μπορεί. Όχι, δεν σου λέω ψέματα. Τόσα χρόνια στη διαφήμιση έμαθες να λες καλά ψέματα. Όχι, όχι. Δεν λέω ψέματα. Γενικά δεν μ' αρέσει να λέω ψέματα. Μ' αρέσει να ομορφαίνω λίγο τα δικά μου πράγματα. Το να πω ψέματα και να λέω ότι ναι, είμαι καλός άνθρωπος, για αυτά όχι, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ούτε να πω ότι στη διαφήμιση πάντα πουλάμε το καλό προϊόν και το κακό το πετάμε. Ένα προϊόν, αν το δεις, έχει πάντα δύο πλευρές. Η καλή και η κακή του. Εντάξει, δεν βλέπεις την κακή του, βλέπεις την καλή του πλευρά. Νομίζω ότι ο Κώστας είναι από τους ανθρώπους που αγαπώ πολύ γιατί δεν λέει ψέματα, λέει την αλήθεια με ωραίο τρόπο. Είναι από τους ανθρώπους που έχουν να προσθέσουν κάτι σε όποια γραμμή της ζωής και αν τον βάλεις. Είτε ασχολήθηκε με μια πολιτική επικοινωνία, προσπάθησε να την κάνει πολύ ωραία, είτε διαφήμισε ένα, αν θέλεις, παράδειγμα μια συσκευασία με βιταμίνες. Γιατί η αντίληψη που έχει για τη ζωή παραμένει η ίδια και αυτό φαίνεται και μέσα από την εικαστική του δουλειά. Όχι μόνο μέσα από τη διαφήμιση. Ξέρεις τι δεν έχω δει στο σπίτι σου? Τηλεόραση δεν έχεις? Ναι, να εκεί. Παράθυρο στον κόσμο. Υπολογιστή. Βέβαια, τα πάντα. Ραδιόφωνο, τηλεόραση, εφημερίδες, ειδήσεις. Επιλεκτικά αυτά που εγώ θέλω να βλέπω. Με τρελαίνει να έχω ένα κουτί, μια συσκευή ρε παιδί μου. Συσκευή είναι μια συσκευή. Δεν με εγωιτεύει αυτό το πράγμα. Σου πιάνει και χώρο. Μου πιάνει και χώρο που είναι βασικό. Οπότε ο υπολογιστής για μένα είναι τα πάντα. Και ερχόμενος εδώ πέρα είχα. Επένδυσα, αν θες, πιο πολύ στο να μπορώ να κινούμαι όπως εγώ θέλω να κινηθώ. Να μπορώ να βλέπω ό,τι θέλω να βλέπω, να ακούω ό,τι θέλω να ακούω, χωρίς να με επηρεάζει τίποτα άλλο. Στην Αθήνα είχες τηλεόραση στο σπίτι σου? Ούτε στην Αθήνα είχα τηλεόραση. Α, ούτε στην Αθήνα. Ήταν λίγο παράξενο αυτό, αλλά. Και λίγο κόντρα με τη δουλειά που έκανες και συνεχίζεις. Ναι, αλλά σκέψου ότι όταν δουλεύεις στη διαφήμιση, βλέπεις τα πάντα, αναγκαστικά τα βλέπεις. Οπότε όταν πήγαινα σπίτι μου, δεν ήθελα να βλέπω καθόλου τηλεόραση. Να βλέπεις τίποτα. Ναι, ήθελα λίγο να ξεκουράσω το μυαλό μου. Και εδώ πέρα πάλι ο υπολογιστής είναι αναμένο σε μόνιμη βάση, δεν κλείνει ποτέ. Αλλά είναι πιο πολύ για να βλέπω τα email μου, να μαθαίνω νέα, να ακούω ραδιόφωνο που θέλω να ακούσω. Δηλαδή υπάρχει σαν ένας φίλος που κάνει μια επικοινωνία όποτε εγώ θέλω. Εντάξει, με έχει σώσει και το Skype που έχει, γιατί μπορώ να βλέπω τους φίλους μου και να μιλάμε. Κοινωνείς. Ναι, ναι. Που έτσι έχει πάψει να είναι και λίγο. Θα μου πεις είναι λίγο μέσα από την τεχνολογία. Ναι, οκ, ωραία.
πρέπει λίγο να βλέπουμε τα καλά της τεχνολογίας, όχι τα κακά. Εντάξει, δεν είμαι κολλημένος όλη την ώρα με ατελείωτες ώρες. Όχι μόνο βατόμουρα και μήλα και, και τεχνολογία, διαδίκτυο. Βέβαια. Βέβαια. Τι, πού είσαι, πού ζούμε, ας πούμε. Δεν υπάρχει. Είναι... Δηλαδή, μόνο έτσι μπορεί να δεις τη ζωή σου λίγο καλύτερα. Να βάζεις λίγο από όλα μέσα για να μπορείς να τα ισορροπείς. Συνταγές, να. Για τον Κώστα, αποκέντρωση και δράση πάνε πλάι-πλάι. Άνθρωπος μοντέρνος και ανήσυχος, αποφάσισε όχι μόνο να αλλάξει τη ζωή του, αλλά και να κάνει ενέσεις δημιουργικότητας στον τόπο που επέλεξε να ζει. Έκανα ένα μεγάλο ταξίδι κάποια στιγμή στην Κολομβία και γνώρισα ξενώνες εκπληκτικούς. Δηλαδή έπαθα πλάκα. Λέω, οι άνθρωποι έχουν μάθει να αντιμετωπίζουν τον τουρισμό με ένα μαγικό τρόπο. Και έτσι μου καρφώθηκε αυτή η ιδέα. Γι' αυτό ήρθα και εδώ πέρα. Και τώρα αυτός ο ξενώνας που βρήκα νομίζω ότι πληρεί αυτά που εγώ θέλω. Να είναι ένα μεγάλο σπίτι και όχι... Την αισθητική σου, το γούστο σου. Την αισθητική μου, ναι. Και γενικά είναι το σπίτι μου. Θα είναι σαν το μεγάλο μου σπίτι. Απλά θα έχω και 10 δωμάτια να φιλοξενώ ανθρώπους. Αυτό θέλω να βλέπω. Είναι υπέροχο. Είναι μαγικό. Και Καστοριά, έτσι όπως φαίνεται. Ναι, βλέπεις πως φαίνεται σαν νησί όλο αυτό έτσι μέσα. Ξυπνάς και βλέπεις αυτό, ναι. Κάθε πρωί. Είναι μαγικό μέρος. Πώς βρήκες αυτή την περιοχή εδώ? Έκανες βόλτα? Όχι, μου είπαν ότι υπάρχει ένας χώρος που ίσως να μου κάνει. Και ήρθα. Εκεί έπαθα πλάκα. Λέω, εντάξει, okay, μου κάνει. Το έκλεισα την ίδια μέρα, δεν υπήρχε περίπτωση. Και από διαφημιστής ξενοδόχος? Όχι ξενοδόχος. Όχι τόσο με την έννοια του ξενοδόχου την αυστηρή. Μάλλον πιο πολύ ιδιοκτήτης μεγάλου σπιτιού, θα το λέγα εγώ. Γιατί θέλω να το κάνω σαν ένα μεγάλο σπίτι. Ναι. Εκεί ήταν. Και οι άνθρωποι που θα έρχονται, πιστεύω θα γίνουν φίλοι και όχι πελάτες για να έρθουν και να φύγουν. Μιας και όλος ο ξενώνας θα είναι πράγματα του σπιτιού μου. Θα είναι πιο πολύ προσωπική υπόθεση. Βάζεις και πολύ προσωπική εργασία. Και προσωπική εργασία και βάζω πολύ προσωπικό συνέστημα. Οι ντόπιοι, πώς σε είδαν έτσι που έρχεται ένας ξένος να φτιάξει ένα ξενώνα? Μια χαρά. Προς το παρόν δεν έχω βρει εμπόδια ή δυσκολίες. Θα σου πω αργότερα ίσως τι μπορώ να βρω, αλλά νομίζω ότι είναι σαν να το έχει υιοθετήσει και λίγο η Καστοριά των ξενών αυτών. Δηλαδή μου λένε άνθρωποι, πάντα πότε το κάνεις, να έρθουμε να κάνουμε, να δείξουμε, να φέρουμε κόσμο. Και αισθάνομαι ξαφνικά ότι είμαι και υπεύθυνος. Και είμαι και υπόλογος, αν θες, του πώς ήταν το αποτέλεσμα του ξενώνα αυτού. Και νομίζω ότι είναι ωραίο αυτό, δεν αισθάνομαι άσχημα.
Δεν δυσκολεύτηκες με τις διαδικασίες? Όχι, καθόλου. Το... Η πλάκα είναι ότι για να βγάλω χαρτιά, πράγματα, να κάνω εταιρεία, να κάνω έναξη και όλα αυτά τα πράγματα, όλα γίνανε σε μια ώρα. Δηλαδή πήγαμε 8 η ώρα και μια είχαμε τελειώσει. Α, όπως και ναι, στην ναι. Αθήνα. Δεν σε λέμε μια... για ένα σε... αιώνα, λέω για μια ώρα. Ναι, όλα γίνονται πολύ πιο γρήγορα. Μαζί με το ξενώνα, χτίζεις ένα ξενώνα, χτίζεις μια ζωή. Ναι. Από την αρχή. Όχι, συνεχίζω αυτή που είχα. Δεν τη χτίζω από την αρχή. Δεν πετάω όλα αυτά τα πράγματα που είχα κάνει. Αυτά υπάρχουν. Απλά όλα αυτά τα κουβαλάω και έτσι ο ξενώνας παίρνει μια άλλη υπόσταση. Δεν γίνεται δηλαδή στο δικό μου το μυαλό τώρα, εντάξει. Ένας ξενώνας όπως μπορεί να είναι κάποιος άλλος. Θέλω να το κάνω μοναδικό. Γι' αυτό το λόγο και έκανα πράγματα που δεν με βάζουν σε υποχρεώσεις, δεν με βάζουν σε. Όπως. Όπως, ας πούμε, δεν έχω πάρει δάνειο. Με οικονομίες σου, ναι, το έχεις κάνει. Ναι, και δεν μπαίνω στη λογική του να ωφεληθώ από χρήματα ή να βγάλω χρήματα από δάνεια και τέτοια πράγματα. Θέλω να το κάνω για μένα, θέλω να μην χρωστάω πουθενά, θέλω να είμαι ανεξάρτητος και θέλω να έχω την ικανοποίηση ότι τα κατάφερα μόνος μου, ρε παιδί μου, χωρίς να ευνομονώ κάποιον. Έχεις όμως την πολυτέλεια να το κάνεις. Δεν είναι τόσο μεγάλη πολυτέλεια όσο είναι η προσπάθεια πιο μεγάλη. Δηλαδή δεν είναι πάρα πολλά τα χρήματα που μπορώ να το συμμαζέψω όλο αυτό. Εντάξει, δεν είναι και λίγα. Αλλά όμως είναι με μια έξυπνη διαχείριση μπορείς να κάνεις πράγματα που δεν κοστίζουν αλλά έχουν μια ποιότητα που ίσως δεν τη βρίσκεις εύκολα. Με απλά πράγματα μπορώ να φτιάξω κάτι περισσότερο εγώ. Δεν περιμένω να μου τα φέρουν όλα έτοιμα ή να τα βρω όλα έτοιμα. Έχει ένα κομμάτι από σένα. Ναι, αλλιώς δεν έχει αξία. Mm. Δηλαδή, αν το βρίσκα έτοιμο, δεν θα με εγωίτευε. Τώρα που μπήκε το χρώμα και βάφτηκε, σκέψω ότι ήταν ένα μικρό κομματάκι χρώμα το οποίο εγώ τον ερευνόμουν πώς θα γίνει. Όταν άρχισε να γίνεται, θεωρώ ότι. Το έχει στο μυαλό σου, το έχει οπτικοποιήσει. Ναι, όλο. Όλο. Δηλαδή, ό,τι να μπει μέσα στο ξενώνα, το ξέρω από την αρχή. Από το τι χρώμα θα έχει, πού θα μπει, τι θα είναι. Ποιος πίνακας θα είναι εδώ πέρα, τι φωτιστικό θα είναι εκεί πέρα, ποιο φωτιστικό θα είναι εκεί πέρα, τι χαλάκι θα έχει, πώς θα είναι το μπάνιο, πώς θα είναι το σαλόνι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, όταν πρώτο ήρθα, ήμουν σαν το χαζό. Καθόμουν και τα κοίταγα, μέτραγα, κοίταγα να δω τι είναι. Έπαιρνα χαρτιά. Έχω άπειρες σελίδες χαρτιών που είναι σημειώσεις, μέτρα, τα πάντα. Και κάποια στιγμή όλο αυτό άρχισε να γίνεται ένα σχέδιο που μπήκε πια και δεν. Κοιμάμαι, ξυπνάω, είναι αυτό στο μυαλό μου. Την Αθήνα στην Καστοριά. Από το όμορφο ρετυρέ των Εξαρχείων σε ένα μικρό σπίτι με θέα τη λίμνη. Και από την τρέλα της δουλειάς και τη βουή της πόλης στην ηρεμία μιας ζωής με περίσσευμα χρόνου και ενέργειας. Τελικά, τι είναι 600 χιλιόμετρα όταν στο τέλος της διαδρομής είσαι ελεύθερος, χωρίς εκπτώσεις? Είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα και ακριβώς όπως το θέλω, χωρίς εκπτώσεις. There is freedom within. There is freedom without. Try to catch the deluge in a paper cup. There's a battle ahead. Many battles are lost. But you never reach the end of the road while you're traveling with me.